Να σας αδειάζω τη γωνιά. Σας είπα από την αρχή ότι δεν ήταν καλή ιδέα. Και μία χάρη. Σας παρακαλώ, σταματήστε να θέλετε να με βοηθήσετε. Κορίτσια, το τζεμ περιμένετε? Ναι! Πρέπει να διατηρήσεις τον ερωτισμό ανάμεσα σε εσένα και το κοινό σου. Αν χάσεις αυτό το feeling, δεν μπορεί να κρατήσει τον κόσμο σου. Δεν θα έρθει. Έχει πυρετό. Βαράει σαραντάρια. Τζεμ, εγώ ψάχνω για σπίτι. Και όταν το βρω, μετακομίζω. Φτιάχνω βαλίτσες και bye bye. Αγάπη μου! Μουσικός παραγωγός. Μόλις τώρα με πήρε. Μια πόρτα άνοιξε. Αλλά θα ανοίξουν κι άλλες κι άλλες κι άλλες. Αν η Μαγδούλα το πετύχει κανένα δύο φορές με τη μικρή, θα σταματήσει να με πρίζει. Τι λες ρε Κατερίνα, τι θα κάνεις, θα πασάρεις την Ευθυμία στον Κωνσταντινό? Ούτε να το σκέφτεσαι. Θέλω να γίνω ανάδοχη μητέρα της Ευθυμίας. Και εσύ θα γίνεις ανάδοχος πατέρας της Ευθυμίας. Έρχεται η στιγμή που πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Μη φοβάστε ότι μπορεί να κάνετε λάθος. Ακόμα κι αν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, το μητρικό ένστικτο έχει τη δύναμη να μας οδηγήσει σωστά. Τι έσπασες πάλι, ρε Τζεμ? Φλιτζάνια γράφει, φλιτζάνια έσπασα, sorry. Α, θα τα αναλάβω εγώ. Όχι, όχι, έχω λίγο χρόνο πρωτού φύγω. Να πας πού? Σήμερα δεν έχω ραντεβού με τον παραγωγό. Καλά, μ' ακούσε όταν σου μιλάω. Σήμερα έβαλε το ραντεβού. Πού είναι η πρώτη μέρα στο καινούριο σπίτι? Α, και τι να το πω, ότι δεν μπορώ, μετακομίζω. Ναι, λίγο είναι. Σου είπα, δεν θα κάνω πίσω τα προσωπικά μου θέλω επειδή εσύ βιάστηκε να μετακομίσουμε. Αν περίμενε εσένα, δεν θα μετακομίζαμε ποτέ. Επίσης, στις δύσκολες αποφάσεις, μην περιμένετε συμπαράσταση από το καλό σας. Μην το παίρνετε βαριά, έτσι έχουν τα πράγματα. Οι άντρες βολεύονται σε μια δική τους συνθήκη και θα βγουν από το βόλεμα μόνο αν τους φέρετε προτετελεσμένου. Σ' απαντάει? Ε, αυτός που μιλάς, λέω, σ' απαντάει? Ήμουν άδικος μαζί τη Ραλή. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είμαι ικανός να καταλάβω τη μεγαλοψυχία της. Γιατί Μυρτώ λες? Βάι, βάι, βάι. Τι μεγαλοψυχό έκανε πάλι? Θέλει να γίνει ανάδοχη μητέρα της Ευθυμίας. Ωχ, να κάτσω, να κάτσω. Αυτά στα όρθια δεν αντέχονται. Σοβαρολογείς τώρα, ε? Δεν φαντάζομαι να συμφώνησες. Όχι, δεν συμφώνησα. Μπράβο, μπράβο. Δεν θα καταπίνεις ότι πάλα βομάρα της κατεβαίνει? Αλλά θα συμφωνήσω. Τι μου, πας καλά, μωρέ? Πάω πάρα πολύ καλά. Είναι η μέγιστη πράξη αγάπης. Αυτό το κορίτσι θέλει οικογένεια, θέλει φροντίδα. Τόσες οικογένειες χωρίς παιδιά. Εσάς σας περισσεύουν τα παιδιά, πάρτε και ξένο. Τι να κάνουμε τώρα, αφού η τύχη έσπρωξε την Ευθυμία στο δικό μας δρόμο. Καλά, τύχη το λες αυτό? Τύχη και πολύ μεγάλη, μάλιστα. Γιατί μου ξαναθύμισε τι άνθρωπο έχω πλάι μου. Πόσο τυχερός είμαι που έχω τη Μυρτώ. Δώστε μου μισό λεπτάκι να αποφορτιστώ. Κανένα. Ούτε δευτερόλεπτο. Διότι θέλω να σου πω αυτό που νιώθω πριν μπει στη μέση λογική και μου το χαλάσει. Πες το, ντε. Είσαι το πιο μεγαλόψυχο άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ μου. Γι' αυτό και σε ερωτεύτηκα, καριέρα. Δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Γιατί? Γιατί έχεις μια ψυχή διάφανη. Αφήνεις τον άλλο να δει μέσα της και τον φωτίζεις με καλοσύνη. Κάθε μέρα που περνάει, ερωτεύομαι και από την αρχή. Και αυτό ήταν? Αυτό ήταν. Τι θες κι άλλο? Να σου πω. Αφού θες να γίνουμε ανάδοχοι γονείς της Ευθυμίας, ας γίνουμε. Με την σε ευχαριστώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Το ξέρω ότι θα συμφωνήσεις, το ξέρω. Πάμε να το πούμε στα παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Κάτσε να το πούμε πρώτα στην άμεσα ενδιαφερόμενη. Τι λες να μην θέλει? Τώρα να σου πω.
Οι αντιδράσεις της δεν είναι και οι πιο αναμενόμενες. Και τι θα κάνουμε, δεν θέλει με τι. Καταρχάς, μην ταράζεις εκ των προτέρων. Και δεύτερον, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με το ζόρι. Αν δεν θέλει. Για δεν θέλει, θα με βοηθήσει να της αλλάξουμε γνώμη. Κάτσεντε να μάθουμε πρώτα τη γνώμη της. Hello! Κάτσε. James, είπαμε. Τζεμ. Τζεμ. Τι όνομα είναι αυτό, θες να κάνεις και καριέρα. Τζεμ. Καταγωγή. Ο πατέρας μου από την Τουρκία, η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα και εγώ και η αδερφή μου γεννηθήκαμε Ελλάδα. Αυτό μπορούμε να το πουλήσουμε. Ναι. Μπορούμε να το πουλήσουμε. Λοιπόν, Τζεμ. Θα είμαι σύντομος. Όχι. Πάρε όσο χρόνο θες. Άκουσα το υλικό σας. Κάποια πράγματα, λίγα πράγματα, είναι ενδιαφέροντα. Τα περισσότερα είναι για πέταμα. Εγώ είμαι εδώ για να σου λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Καλά κάνεις. Για πέταμα, ε. Πόπο, και στείλαμε το καλύτερό μας υλικό. Εντάξει, μην φρικάρεις. Απλά δεν είσαι σε θέση αυτή τη στιγμή να αξιολογήσεις τη μουσική σου. Γράφεις τώρα μια παπαριά, νομίζω ότι είναι αριστούργημα και λάθη. Πολλά λάθη. Αλλά όλα αυτά θα διορθωθούν με την ενορχήστρωση. Λάθη, ε. Πολλά. Και ο ήχος σας δεν είναι ξεκάθαρος. Σε κάθε κομμάτι αλλάζει, είναι διαφορετικός. Πρέπει να υπάρχει μια ταυτότητα, μια προσωπικότητα. Τι παίζετε, jazz, rock, metal, blues, funk, techno. Μας αρέσει να παίζουμε διαφορετικά ήδη. Και εμένα μου αρέσει να παίζω με τους φίλους μου μπάσκετ τα Σαββατοκύριακα. Τι σχέση έχει αυτό? Με λίγα λόγια, η μουσική σας πρέπει να ενηλικιωθεί και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Για να βοηθήσω. Αν θέλεις, φυσικά. Εννοείται πως θέλω. Τίποτα δεν εννοείται. Πρέπει να βλέπω την εμπιστοσύνη στα μάτια σου. Μέχρι στιγμής βλέπω ανασφάλεια, ψάρωμα. Αμφισβήτηση. Τζεμ, με εμπιστεύεσαι ή όχι? Καταλαβαίνω. Μόλις γνωριστήκαμε, αλλά να ξέρεις, εγώ έχω γράψει χιλιόμετρα σε αυτή τη δουλειά. Έχουν αναστενάξει τα ντεξ. Ναι, το ξέρω, σας ακούω από μικρός. Θέλω να βοηθήσω και να κερδίσω, φυσικά. Δεν παριστάνω τον καλό Σαμαρίτη. Όλοι μας θα κερδίσουμε, αν με ακούσεις. Και θα σε ακούσω και θα σε εμπιστευτώ. Τζεμ, η αγορά είναι αμήλικτη. Αν βγεις στο στίβο, πρέπει να είσαι οπλισμένος, πανέτοιμος. Αλλιώς θα αντέξεις ένα μήνα και τέρμα. Αν αντέξεις ένα μήνα. Τι πρέπει να κάνω? Ό,τι σου λέω. Και όχι αντιρρήσεις, για να προχωράμε γρήγορα. Δεν θέλω να εξηγώ γιατί το ένα και γιατί το άλλο και γιατί το τρίτο. Οκ. Ωραία λοιπόν. Θα υπογράψουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που θα με ορίζει ως manager της μπάντας. Και θα λέει ότι υποχρεούμε να σας βγάλω το CD και να σας κλείσω συνεντεύξεις και συναυλίες για την προώθησή του. Manager. Ναι, εντάξει, θα συμφωνήσουμε και σε κάποιο ποσοστό, αλλά μην ανησυχείς, θα τα βρούμε. Έχω manager. Ποιον? Τον Θεό, τον κολλητό μου που παίζουμε στο μαγαζί του. Και έχει παντρευτεί και την αδερφή μου. Τζεμ, θέλεις να γίνεις επαγγελματίας ή όχι? Θέλω. Δεν έχεις ακούσει που λένε ότι την οικογένεια με τα επαγγελματικά και τη φιλία δεν την μπλέκουμε? Ναι, αλλά μαζί με τον Τεό ξεκινήσαμε τον γκρουπάκι. Τζεμ, θέλεις στην καριέρα σου να παίζεις σε συνοικιακά μπαράκια, σε γάμους και βαφτίσεις ή θέλεις να βγεις στις μεγάλες σκηνές? Τζεμ, James, Τζεμ, είσαι ευαίσθητος και αυτό είναι καλό γιατί είσαι καλλιτέχνης, αλλά στο πρακτικό κομμάτι με χρειάζεσαι. Λοιπόν. Για να μην τα πολυλογούμε, ξέρεις πόσα παιδιά σαν και εσένα περιμένουν για να μου μιλήσουν? Το προχωράμε ή όχι? Περάστε. Γεια σου, Ευθυμία. Γεια. Διαβάζεις? Αχ, το διαβάζει, μωρέ. Μπράβο. Μπράβο, οπωσδήποτε. Τι γιορτάζουμε, ρε παιδιά? Τίποτα, αγάπη μου. Την αγάπη, αγάπη μου. Τίποτα, όταν αγαπάς πρέπει και να το δείχνεις. Μη αποσυγκεντρώνετε, όμως. Συγγνώμη. Με τι? Μισό λεπτό, Ευθυμία μου. Πήγαινε πρώτα εσύ και αν χρειάζεται να του παλέψεις θα έρθω να βοηθήσω. Όχι, πάμε μέσα μαζί. Εσύ πρέπει να πας πρώτα, να της μιλήσεις σαν γυναίκα προς γυναίκα, προς κορίτσι δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο τώρα. Εγώ τι θα κάνω τώρα, θα παριστάνω το βάζω με στη μέση. Έλα, παρά αυτά. Και στείλε μου θετική ενέργεια. Την έχω στείλει ήδη, τρέχα. Άιντε, γιατί η ενέργεια μου τρέχει πιο γρήγορα από σένα για να σε προλάβει. Γιατί θα κάνει το παιδί με όλο αυτό τον ενεργειακό κατακλυσμό.
Διακόπτω. Είναι όμως λίγο σπαστικό αυτό. Το ξέρω, συγγνώμη. Αλλά είναι σημαντικό. Το ύφος δεν μου αρέσει καθόλου όμως. Τι έχει το ύφος μου? Πας να χαμογελάσεις και τα χείλια σου τρέμουν. Όχι, όχι, δεν τρέμουν. Εντάξει, κατάλαβα. Μη ζορίζεσαι, να την κάνω, ως εδώ ήταν. Όχι, όχι. Εντάξει, μην απολογείσαι. Έχεις κάνει ήδη πάρα πολλά για μένα. Μην κοιτάς που δεν το δείχνω. Εντάξει, δεν είμαι αχάριστη. Ευχαριστώ. Ελπίζω κάποια στιγμή να στο ξεπληρώσω. Το ήξερα ότι είσαι καλό παιδί. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω ότι είσαι καλό. Μυρτώ, σταμάτα τα σπαστικά σου, τα πλευρά μου. Δεν θέλω να φύγεις, θέλω να μείνεις. Όταν αλλάζεις όμως έτσι γνώμη, μου τη δίνεις. Μα δεν άλλαξα γνώμη. Όχι βία. Όχι βία. Αλλά ρε παιδί μου, και εσύ προτρέχεις. Δεν με άφησες καν να σου μιλήσω. Άντε, μίλα. Ευθυμία. Παρούσα. Θέλεις να γίνεις κόρη μου? Εννοώ να γίνω ανάδοχη μητέρα σου μέχρι να ενηλικιωθείς και να αποφασίσεις εσύ αν... Δεν σου είπε ναι ή όχι? Όχι, τίποτα δεν μου είπε. Έτρεξε και κλείστηκε στο μπάνιο. Γιατί? Γιατί μπορεί να θέλει να πάει στο μπάνιο? Εντάξει, λέμε τώρα, ρε Μυρτώ, υποθέσεις κάνουμε. Και πού να ξέρω εγώ, εσύ είσαι ψυχολόγος. Καλά, με την Ευθυμία ακυρώνονται και τα διπλώματα και η εμπειρία τα πάντα. Όχι, όχι. Νομίζω ότι αυτό το παιδί χρειάζεται άλλη προσέγγιση. Δηλαδή? Ευθυμία. Μεγάλωνα και ήταν σαν να έχω πάνω μου κολλημένο ένα αυτοκόλλητο που έλεγε «Don't touch». Τα άλλα παιδιά μεγάλωναν, έβρισκαν οικογένειες και έφευγαν. Ερχόντουσαν καινούργια παιδιά και έφευγαν και εγώ έμενα πάλι πίσω. Και πάνω που είχα αρχίσει να το συνηθίζω, άρχισε να μου πεις ότι θες να γίνεις μάνα μου. Αυτό σου λέω. Μυρτώ, δεν είμαι εύκολο παιδάκι. Έχεις ήδη αρκετά ζόρια. Θες κι άλλα. Αλλά τώρα που έφυγαν τα παιδιά από το σπίτι θα είναι πιο εύκολο. Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να την έκαναν εξαιτίας μου? Είσαι ενοχική τελικά. Αλλά όχι, δεν έχει σχέση με σένα. Η Έλλη έψαχνε από καιρό σπίτι, ασφιχτιούσε εδώ μέσα. Και της έδωσα τη χαριστική βολή. Και μόνο που σκέφτεσαι τους άλλους, αυτό δείχνει τι άνθρωπος είσαι. Κι εγώ αυτόν τον άνθρωπο θέλω να το βοηθήσω, να του προσφέρω ό,τι περισσότερο μπορώ. Άλλωστε, με συμπαθείς λίγο, δεν με συμπαθείς? Εγώ δεν συμπαθώ το τατερά μου. Έτσι έλεγε να σου κόμμα στο ίδρυμα. Όλα αυτά θα τα αφήσεις πίσω όμως τώρα, εντάξει. Τα κοιτάς μόνο μπροστά, σύμφωνοι? Εντάξει. Αλλά μην μου ζητήσεις να σε λέω μαμά. Δεν έχει να κάνει με σένα. Απλά η λέξη με φρικάρει. Πού, μίλα! Σου μιλάω με τα μάτια. Πώ
Πώς σου φαίνεται? Καλό. Είναι λίγο 70's. Δηλαδή φοβάμαι ότι από τους διαδρόμους θα πεταχτούν τα μπαλέτα του Δελιανίδη. Αν είχες, ρε παιδάκι μου, λίγο χρόνο, θα κοιτάζαμε να βρούμε έπιπλα του γούστου σου. Δεν είχα ούτε χρόνο ούτε χρήμα. Πρέπει να συγκεντρωθώ στη σχολή και στο παιδί. Και δεν μπορώ να βασιστώ στο Τζέμι, στην κοσμάρα του. Δεν είναι και λίγο αυτό που του συνέβη, με έναν ανούρισμα να γίνει όλος αυτός ο πανικός? Παιδί μου, είχαν σήμερα ραντεβού με τον παραγωγό. Θα τους βγάλει CD. Τι? Ναι. Κοίτα που τους κοροϊδεύαμε. Καμαρώνω, μην νομίζεις. Αλλά δεν θέλω να το δείχνω και πολύ, γιατί ξεφεύγει. Αυτό νομίζω ότι είναι δικό μου. Κράτα το. Κράτα το εσύ. Να με θυμάσαι. Και θα πίνω καφέ και θα σκέφτομαι εκείνο το παράξενο κορίτσι με τη μαντήλα που μπήκε ξαφνικά στη ζωή μου και εγκαταστάθηκε στην καρδιά μου για πάντα. Θα μου λείψεις. Το ξέρω. Αλλά δεν άλλαξα χώρα, ούτε καν πόλη. Και έτσι κι αλλιώς θα έχεις την ευθυμία. Μέχρι να ξαναγυρίσεις στο ίδρυμα, θα σε στείλει στο ψυχιατρίο. Να το, γι' αυτό φεύγεις σαν την κυνηγημένη. Παραδέξου το. Εντάξει, ενοχλήθηκα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ενοχλήθηκα. Αλλά δεν μου φταίει τίποτα κι αυτή. Ένα ταλαιπωρημένο πλάσμα είναι. Με τη μάνα μου τα έχω. Που είναι παρορμητική και δεν σκέφτεται τις συνέπειες. Τι εννοείς? Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι είναι σαν να μαζεύεις ένα χτυπημένο και βρώμικο αδέσποτο από το δρόμο. Το μαγειρεύεις, το φροντίζεις, το πλένεις, το χαϊδεύεις και μετά το πετάς πίσω στο δρόμο, στην παγωνιά και στην ανασφάλεια, να το πατήσουνε τα αυτοκίνητα. Βασανιστικό. Ρε, ψ, να σου πω. Να πω στις φανς μου, ρε, ότι έχεις μετακομίσει. Μην ξέρω τι αλλιάζουν από κάτω και να μην σε περάσουν για σνόμπ. Άσε λίγες μέρες να περάσουν. Μην το ψηλιαστεί η Έλλη ότι εμείς ανακοινώσαμε το καινούργιο σπίτι που είναι. Okay. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάντα οι γυναίκες έχουν τόσα βιβλία. Βάζω στοίχημα ότι τα μισά δεν έχουν διαβάσει. Καλά, μην το βάζεις το στοίχημα γιατί θα το χάσεις. Οι γυναίκες είναι ικανές να ξέρουν ποια σελίδα είναι αυτή που έχει τη λέξη που ψάχνουμε. Προσπαθώ να θυμηθώ αν έχω τελειώσει κανένα βιβλίο στη ζωή μου. Δεν νομίζω. Εκτός από κάτι κόμιξ, αλλά αυτά δεν πιάνονται για βιβλία. Κακός βέβαια. Αλλά από την άλλη, πες τον Ντέο να δει καμιά καινούργια σειρά. Τρεις σεζόν σε ένα βράδυ. Τρεις. Άλλες αντοχές εμείς. Γιατί σε κατσούφεις? Είναι καιρός τώρα για μετακόμιση. Ρε, αντί να χαίρεσαι που ξέφυγες από τη Βαβούρα και που έπεισες και τον πατέρα σου να σου πληρώνει το μισό νίκη, μη λες τίποτα. Αγχώνουμε όταν χρωστάω. Μα από πότε? Θέλω να πω ότι τώρα που θα γίνει επιτυχία το CD θα το επιστρέψεις διπλούν. Και ότι θα γίνει, θα γίνει. Έχω ένστικτο εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις, Θεό. Μπορείς να μην μου τον κατεμοιάζεις. Αυτή τη βδομάδα δεν έχεις ραντεβού με τον παραγωγό? Ναι, έχω. Ή κοιτάμε στα μάτια. Ρε, ξέχασες τη μέρα? Όχι, ρε, μίλες βλακίες. Α, γιατί σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έρθω κι εγώ μαζί. Γιατί? Δεν ήθελα να σου το πω γιατί προσπαθούσα να δω αν θα το θυμηθείς μόνος σου. Αλλά δεν το σκέφτεσαι! Δεν μπορείς να μιλάς μόνος σου. Πρέπει να είναι ο μάνατζερ της μπάντας μαζί. Και ο μάνατζερ της μπάντας είμαι εγώ. Έτσι πρέπει. Βέβαια! Καλό ρίζικο! Ευχαριστούμε! Για να δω. Α, ωραίο είναι, Ευθυμία. Μικρό. Άπα, στο ίδρυμα έχεις μεγαλύτερη άπλα. Τζεμ. Εντάξει, συγγνώμη, είμαι λίγο τσιτωμένος. Τι μας φέρατε? Α, είναι προμήθειες για τις πρώτες μέρες. Η μετακόμιση δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από πίτσες και junk food. Πού είναι τα κορίτσια? Κουζίνα. Δικέ μου, το ίδρυμα δεν ήταν δική μου επιλογή. Αυτή όμως εδώ η τρύπα ήταν δική σου. Λάθος. Της Έλλης ήταν. Άμα το γυναικάκι σου έχει κάτι στο σβέρκο, δεν σου φταίει κανείς. Μην την ακούς, ρε. Μια χαρά είναι το σπίτι. Όχι, έχει δίκιο. Μου έχει κάτι στο σβέρκο. Από τότε που έχει γεννήσει. Κάνεις κάποιες υποχωρήσεις για χαρή της Ερμίνας. Αυτό είναι όλο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Καταπιέζομαι. Όλη την ώρα σκέφτομαι πώς θα το πάρει η Έλλη, αν θα θυμώσει η Έλλη, τι θα σκεφτεί η Έλλη. Έχω ιερή υποχρέωση στον εαυτό μου και στη μουσική μου να είμαι ήρεμος. Ιδάλλως καταστράφηκα σε καλλιτέχνης. Τα φρούτα στο ψυγείο. Και έφερα και baby lino και μωρό μάντιλα. Τα καλύτερα για το κοριτσάκι μας. Ευχαριστώ, ρε μαμά, αλλά δεν χρειαζότανε. Φυσικά και χρειαζότανε. Έχεις τίποτα στο ψυγείο? Τίποτα. Στο ντουλάπι? Τίποτα. Και όταν λες ευχαριστώ, να μην το παίρνεις πίσω. Τι
πετάγεσαι εσύ, κοριτσάκι μου, σου μίλησε κανένας. Μα δεν μπορώ συνέχεια αυτό το υφάκι. Ολοξυνήλα, χαίρεσαι τίποτα. Sorry, εσύ μιλάς. Που είσαι στραβωμένη με όλους και με όλα. Πάντως, εσείς οι δύο μοιάζετε λιγάκι. Ό,τι θα το έλεγα. Ορίστε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτήν. Το εύχομαι. Γιατί αν είναι να μεγαλώσω και να γίνω σαν εσένα, καλύτερα να με πατήσει λεωφορείο τώρα. Έχει από κάτω μια αφετηρία. Ευχαρίστως να σε συνοδεύσω. Έλα τώρα, βρε κορίτσια μου, μην τζακώνεστε. Εμείς ήρθαμε εδώ να πούμε καλό ρίζικο το σπίτι. Και μόνο αυτό δεν είπατε. Έχεις δίκιο. Sorry. Καλό ρίζικο, λοιπόν. Ευχαριστώ. Καφέ δεν έχουμε. Να παραγγείλουμε. Δεν μου πέφτει λόγος. Άμα δεν σου πέφτει λόγος, μην το πετάς με το ζόρι. Αλλά ο Τζέμ δεν γουστάρει καθόλου τη φάση. Ποια φάση? Της μετακόμισης. Δεν πειράζει, θα το συνηθίσει. Τελικά είσαι πολύ εγωίστρια, ε. Εγώ εγωίστρια, που σκέφτομαι το καλό του παιδιού μου και της οικογένειάς μου. Αλλά συγγνώμη, δεν είσαι σε θέση να το καταλάβεις αυτό. Γιατί? Γιατί δεν είχες ποτέ οικογένεια. Τι? Δεν μπορούμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το πώς τα λέμε είναι το θέμα, Έλλη. Ναι, Έλλη μου. Και στο κάτω-κάτω η Ευθυμία μπορεί να μην είχε οικογένεια. Αλλά τώρα βρήκε. Μαμά, αυτό που κάνεις είναι απαράδεκτο. Δεν σ' αρέσει ο τρόπος μου, αλλά εσύ παίζεις με την ψυχούλα αυτού του άμυρου παιδιού. Παίζω. Ποιος παίζει? Όχι, όχι. Έχει κάποιο δίκιο. Θα γίνω ανάδοχη μητέρα της Ευθυμίας. Δεν είναι υπέροχο? Πες μου πώς κάνεις πλάκα. Καθόλου πλάκα. Αέρα. Χρειάζομαι λίγο αέρα. Ο πατέρας μου το ξέρει. Μα φυσικά γίνονται κρυφά αυτά τα πράγματα. Όχι απλώς το ξέρει, το θέλει με την καρδιά. Και εμένα ξαφνικό μου ήρθε. Ναι, το κάνει αυτό η Μυρτώ. Έλλη. Έλλη. Προλάβατε. Τι έγινε, ρε κορίτσια, τι γίνεται εκεί μέσα, μανουριάζεται? Όχι ακριβώς. Να βάλω ένα χεράκι εδώ πέρα. Άμα γουστάρεις, ναι, γιατί άλλη έφυγε σαν κυνηγημένη. Θα πείτε. Δεν είναι και εύκολο να μαθαίνεις έτσι ξαφνικά ότι έχεις αδελφή. Τι έχει? Αδελφή, Τεό. Την Ευθυμία. Εσύ την πέταξε στα σκουπίδια όταν ήταν μικρή? Την κάω που είσαστε εσείς τα γόρια και μετά μπορούμε γιατί είμαστε το ανώτερο είδος. Δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, αγάπη μου, θα σου εξηγήσω εγώ. Μην ταράζεσαι μόνο και μπερδέψεις την ελληνική με την ξένη λογοτεχνία. Όχι. Το έχω μάθει. Έλλη, περίμενε, τι έγινε? Με ξεπερνάει. Πείτε με σκυλάρα ή όπως αλλιώς γουστάρετε, αλλά με ξεπερνάει. Ποιο πράγμα? Πείτε δεν στο κάνει, για να με εκδικηθεί που έφυγα από το σπίτι. Μωρό μου, δεν καταλαβαίνω λέξη. Θα υιοθετήσει την Ευθυμία. Ποιος? Η μάνα μου, για ποιον μιλάμε τόση ώρα? Κάτσε. Η Μυρτώ θα υιοθετήσει την Ευθυμία. Θα γίνει ανάδοχη, το ίδιο πράγμα είναι. Για ποιο λόγο? Για να μου τη σπάσει. Μήπως το κάνει αυτό γιατί δεν θέλει η μικρή να ξαναγυρίσει στο ίδρυμα? Ναι, και γι' αυτό. Αλλά κυρίως για να μου τη σπάσει. Έφυγες από το σπίτι, Έλλη μου. Θα σε αντικαταστήσω. Και εσύ γιατί τη κάνει τη χάρη και σπάζεσαι? Ε? Φέρω σαν να μην σε νοιάζει. Ναι, αλλά με νοιάζει, ρε Τζέμ. Με το ζόρι να γίνω αδερφή με την Ευθυμία. Αφού δεν αντέχουμε μία την άλλη. Ούτε στο ίδιο δωμάτιο δεν μπορούμε να είμαστε. Μωρό μου, δεν μένουμε πλέον μαζί τους. Έτερων εκάτερων. Έπρεπε να μας ρωτήσουν όλους. Μωρό μου, τι σε ενοχλεί πραγματικά? Ότι η Μυρτώ δεν σε έχει πια ανάγκη? Ή ότι εσύ συνεχίζεις να την έχεις ανάγκη και η Ευθυμία σου πάρει τα πρωτεία? Ας το διάολο, Τζέμ. Μαγκιά τους. Μαγκιά τους, λες, ε. Βέβαια. Ρεγάζω όλη την προηγούμενη εβδομάδα ο πατέρας δεν είχε φρικάρει με τα έξοδα και συνέχεια μας έλεγε τρόπους να κάνουμε οικονομία. Και βλέπεις με το που ήρθε μία κοπελίτσα, κατευθείαν πώς την αγκαλιάσανε, πώς τη δεχτήκανε. Ναι, η Ευθυμία ήρθε για να μας δείξει ότι υπάρχουν πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή από αυτά που εμείς θεωρούμε δύσκολα. Αυτό είναι αλήθεια. Λέκ. Πρέπει να είσαι πολύ περήφανη για τον πατέρα σου. Και για τη Μυρτώ. Ας την Έλλη μου, ρε, να λέει, θα της περάσει. Είμαι σίγουρος πως και η ίδια ξέρει ποιο είναι το σωστό. Για σένα είμαι περήφανη. Που είσαι τόσο καλός άνθρωπος. Και που βλέπεις μόνο το καλό σε όλα. Τέλεια. Θα έρθεις σήμερα στο μαγαζί? Όχι, μωρέ, γιατί έχω χάσει πολλές ώρες από το διάβασμα και λέω να κάτσω να αναπληρώσω, μην το παρακάνω. Εσύ από τώρα θα φύγεις? Ναι, πρέπει να πάω νωρίς να μιλήσω με τα παιδιά της μπάντας για να δούμε τι ακριβώς θα πω στον παραγωγό. Θα μιλήσεις κι εσύ μαζί του? Τι εννοείς θα μιλήσω κι εγώ μαζί του? Εγώ θα μιλήσω μαζί του, ο μάνατζερ είμαι. Α, και με τον Τζέμ τι είπανε σήμερα? Σήμερα? Ναι, η Έλλη μου είπε κάτι ότι πήγε και τον βρήκε για να μιλήσουν για το CD.
πήγε και μιλήσανε για το CD. Δεν το ήξερες? Όχι. Δηλαδή, ναι, αυτό το ήξερα. Απλώς ο Τζεμ θα πήγαινε για να μιλήσει για τα καλλιτεχνικά με τον παραγωγό. Εγώ πάω για να μιλήσω για τα οικονομικά, που είναι έτσι πιο δύσκολο, καταλαβαίνεις. Κοίτα μη σε βρει μαλακό και σε εκμεταλλευτεί. Μασάει ρε ο Τεό. Φιλάκι. Καλή δουλειά. Έτσι ρε κολλητέ, έτσι. Τι? Θα με πάρεις μαζί στο μαγαζί? Γιατί μπορώ να σου πω και όχι, θα με πρίξεις. Πάμε. Όπα, τους γονείς τους ρώτησες? Έλα μωρέ, άμα τους πεις ότι με κάλεσες εσύ και ότι θα με προσέχεις, θα με αφήσουν. Ωραία ξεκινάς τη σχέση σου με τους γονείς σου, με αλήθεια. Τα μικρά αυτά ψέματα δεν έβλεψαν ποτέ κανέναν. Τα ψέματα είναι ψέματα. Δεν χωρίζονται σε μικρά και αθώα. Άπαξ και πεις ένα ψέμα σε κάποιον, σημαίνει ότι τον κοροϊδεύεις. Άρα κάποιος θα πονέσει. Οκ. Χαλάρωσε. Όλα καλά. Μια χαρά. Θα μου πεις. Λοιπόν, σου είπα μια χαρά. Πάμε να τους ρωτήσουμε, αλλιώς χαίρετε. Άντε, πάμε. Το πήρε χειρότερα από ό,τι περίμενα. Φυσιολογικό και αναμενόμενο. Εγωιστικό είναι. Κι εγώ πίστευα τώρα που είναι μητέρα θα με καταλάβει. Εδώ στις λίγο χρόνο, ρε Μυρτώ. Άμα το σκεφτεί λιγάκι, θα αλλάξει στάση της. Μην αγχώνεσαι. Με τα διαδικαστικά τι έκανες? Μίλησα με το Ίδρυμα και με την κοινωνική λειτουργό και μου είπαν ότι θα βοηθήσουν όσο μπορούν να ξεπεραστούν κάποιοι σκόπελοι. Μπράβο, ωραία. Ευτυχώς η ηλικία της ευθυμίας είναι σύμμαχός μας. Μην μας κολλήσει το πράγμα στη γραφειοκρατία, ε. Να πάρω τη μικρή στο μαγαζί. Εκείνη το ζήτησε? Όχι, δικιά μου ιδέα ήταν. Αφού το σκέφτηκες εσύ, αναλαμβάνεις και την ευθύνη να την προσέχεις. Καλά, εννοείται. Τι παιδιά είμαστε? Δεν θα πιεις, δεν θα καπνίσεις και θα είσαι πίσω στις 12. Σαν τη σταυτοπούτα. Ευχαριστώ. Θα τη βάλω εγώ σε ένα ταξί και να τη στείλω. Έλα, βλαμμένο. Αχ, Μυρτώ μου. Αγία οικογένεια. Τι να το κάνω, μωρέ, το φυτό. Τι να το κάνεις, βάλω το στο μπαλκόνι, να πρασινίσει λίγο το τοπίο. Να πρασινίσει λίγο το τοπίο, πρέπει κάποιος να τον περιποιείται. Ποιος θα το κάνει, εγώ, ο Τζεμ ή ο Κυπουρός? Ωρε, κουραμπιέ, όλη την καταστροφή φέρνεις. Τι θέλει, μωρέ, ένα φυτό? Λίγο νεράκι και μια γλυκιά κουβέντα. Έλλη, καναπές για αποσύρση. Ο καναπές, Κωνσταντίνε μου, είναι vintage. Θέλει λίγη προσοχή στο κάθισμα, στο σήκωμα, στη μετακίνηση. Θες να καθαρίσεις, βρε αδερφέ? Μην το κάνεις καλύτερα. Άστο με την πίχλα από κάτω. Μην χαλάσουμε τέτοιο κλασικό κομμάτι. Γιατί δεν το παραδέχεις ότι βιάστηκες? Δεν βιάστηκα. Just on time έφυγα. Άλλη μία μέρα με τη μάνα μου και θα είχα κάνει φόνο. Τι έγινε πάλι? Μου φόρεσε για αδερφή την ευθυμία. Έλα, πώς έγινε αυτό? Ζήτησε να γίνει ανάδοχη μητέρα της ευθυμίας. Οπότε αν αυτή γίνει η μάνα της, εγώ τι γίνομαι? Αυτομάτως αδερφή της. Τόσο απλά. Δηλαδή το γλυκό μου στο αρμινάκι. Θα έχει για θεία το κορίτσι με το τατουάζ. Αυτό δεν θα το ξαναπείς. Δεν θέλω να το ξανακούσω. Κορυφαίο. Μιλάμε, Μυρτώ ξεπέρασε τον εαυτό της. Δηλαδή, ό,τι άλλο και να κάνει μετά θα είναι λιγότερο από αυτό. Μπράβο της, Ρεσί. Είναι σπουδαίο αυτό που κάνει η μάνα σου. Τι λέει τώρα αυτό? Σπουδαίο. Μάζεψέ το. Χάρισε σε ένα κορίτσι που μέχρι τώρα δεν είχε τίποτα, μια ολόκληρη οικογένεια. Χάρισε χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Το αφεντικό τρελάθηκε και τα χαρίζει όλα. Προφανώς και το αφεντικό νόμιζε ότι δεν θα έχει αντίρρηση για κάτι τέτοιο. Πρέπει να είσαι περήφανη για τη μάνα σου. Έλα όμως που δεν είμαι. Βρέλη μου, έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος. Μην είσαι και εσύ τόσο εγωίστρια, δες το λίγο πιο σφαιρικά. Εγώ είμαι εγωίστρια. Και όχι η μάνα μου που φοβήθηκε ότι θα μείνει μόνη της και άρπαξε ένα τυχαίο παιδί από το δρόμο και το έκανε με το ζόρι κόρη της. Αυτή είναι η δική σου οπτική. Η Μυρτώ το βλέπει σίγουρα διαφορετικά. Προφανώς και έχει άλλη γνώμη και βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Virtual. Η πραγματικότητα δεν την αφορά. Και ποια είναι η πραγματικότητα, ρε κουραβιέ? Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το κορίτσι δεν το ξέρω, δεν θέλω να το μάθω, δεν το συμπαθώ, δεν με συμπαθεί. Τελεία. Ρέλη, μήπως πρέπει να το συζητήσετε οι δυο σας? Εσύ και η Μυρτώ εννοώ. Η μόνη που δεν φταίει σε αυτή τη φάση είναι η ευθυμία. Ναι, επειδή με κουράσατε. Θα φάμε πίτσες ή σουβλάκια. Κρέπα. Σε να την βουλουνάν μπήρια ρατρίκ. Χάρηκα μπρήκα τη σύν. Ό,τι πεις εσύ, βρε μπαχάρα. Εγώ επιμένω ότι ήταν λάθος η απόφαση. Αλή, όταν απλώνεις το χέρι σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, ποτέ δεν είναι λάθος απόφαση. Μπαχάρ μου, ο Μετίν και η Μυρτώ και παιδιά έχουν και εγγόνια έχουν και ένα σωρό προβλήματα δικά τους έχουν. Δεν χρειάζονται να φορτωθούν ξένο πρόβλημα. Να την αφήναμε στον δρόμο, δηλαδή. Το βλέπετε συναισθηματικά το πράγμα, αλλά ξέρετε ότι κατά βάθος έχω δίκιο. Η λογική λέει ότι η μικρή έπρεπε να επιστρέψει στο Ίδρυμα. Εμένα όμως στη ζωή μου ποτέ δεν με οδήγησε η λογική. Αυτό λέω, Μυρτώ. Μεταξύ μας μιλάμε. Αρπάχτηκες από τη μικρή. Τι εννοείς αρπάχτηκα? Να το πω.
Θα το αντέξεις ή θα παρεξηγηθείς και θα έχουμε δράματα μετά. Όχι, αν είναι για παρεξήγηση, καλύτερα να μην το πεις. Εντάξει. Εβέτα, αν είναι να πεις αυτό που μου έχεις πει, καλύτερα να μην το πεις. Εντάξει, εντάξει. Α, όχι, όχι, όχι. Για πες, Αλέξανδρε. Για πες. Και εσείς μην περιμένετε καθόλου, παρακαλώ. Σ' ακούω. Οι γυναίκες με την κλιμακτήριο τα βλέπετε όλα μαύρα. Και επειδή δεν μπορεί να είστε, πώς να το πω, παραγωγικές, νομίζετε ότι έχει τελειώσει η ζωή σας. Εγώ δεν νιώθω καθόλου έτσι. Καλά, καλά, καλά. Έφυγε η κόρη, έφυγε η γονή και πανικοβλήθηκες. Συγγνώμη, μοιάζω εγώ πανικόβλητη. Λιγάκι. Με την! Μοιάζω εγώ πανικόβλητη. Όχι, αγάπη μου. Νομίζεις ότι η ευθυμία θα σου γέμιζε το κενό, ε? Και μετά από 2 χρόνια τι? Θα πάρεις άλλο παιδί από το ίδρυμα. Αλέξανδρε, τι μου λες? Μου λες ότι την εκμεταλλεύομαι. Αυτό μου λες. Τι να πω. Το βρίσκω πολύ άδικο. Πολύ άδικο. Μητώ. Βάει, βάει, βάει. Δεν μπορούσες να μην μιλήσεις όπως μίλησες. Η οικογένειά μου είναι. Θα βομβιώ μιλήσω την οικογένειά μου. Όχου. Ρεσιαλή, είσαι πολύ ευθύς άνθρωπος, αλλά μην τα λες όλα τόσο τσεκουράτα συνέχεια. Μερικά πράγματα χρειάζονται πιο λεπτούς χειρισμούς. Πεισματάρι άνθρωπε. Χάιντε, πάμε να φύγουμε. Τι έγινε, τι έχεις? Μια σκοτωδίνη. Πρέπει να ξανακοιτάξω το θυροειδή μου. Λες να έχουμε κανένα, Σας μαλάμα, αφού προσέχαμε. Ναι, ναι, καλά, καλά τώρα κι εσύ και με τον Ταρίκ προσέχαμε, αλλά... Α, το γιαβρό μου. Είδες που να μην προσέχαμε κιόλα, καλύτερα τώρα. Για να είσαι. Που το ξεκαθάρισε, είμαστε μανατζάρι και αναλαμβάνει την παραγωγή του CD ή δεν ανακατεύεται καθόλου. Δηλαδή, πρέπει να αδειάσουμε τον Τεό. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν το είπες, αλλά αυτό καταλάβαμε. Ωραία, θέλετε να πάρω ένα τηλέφωνο αυτή τη στιγμή τον παραγωγό, να του πω ότι κρατάμε το παρεάκι μας και χαιρεστήκαμε για το CD. Ωπα, άραξε. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε λίγο ψύχρεμα. Είναι ευκαιρία μας να κάνουμε το επόμενο βήμα. Αυτό μου είπε και εμένα ο παραγωγός. Κοίτα, ο Τεό φιλαράκι, παίζουμε στο μαγαζί του, εδώ μας γνώρισε ο κόσμος. Αλλά τι παραπάνω μπορεί να προσφέρει? Τεό, αδερφός. Αλλά θες μια direct απάντηση? Τίποτα περισσότερο δεν μπορεί να μας προσφέρει. Δεν έχει άκρες ούτε στα stage, ούτε στα ραδιόφωνα. Πουθενά. Ωραία, τι κάνουμε? Αρπαγμένος είσαι. Όχι, ρε, να τα μπήξω θέλω. Γιατί τέτοια κατάθλιψη, δικέ μου? Γιατί εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Αλλά βλέπεις, εγώ είμαι εγώ. Σέβομαι τα φιλαράκια και γίνομαι θυσία. Όπα. Στην έκανε φίλος. Ο Τζέμ. Κοίτα τους, ρε, κοίτα τους. Ζορίζονται. Πρέπει να τους βγάλω από τη δύσκολη θέση. Ας το κάτω. Ούτε να το σκέφτεσαι. Όπα, σκάσκα. Γεια μας. Γεια σου. Τι έγινε, παιδιά? Πρόβα θα κάνετε σήμερα? Θα κάνουμε πρόβα, απλά συζητάγαμε... Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γιατί ήθελα να σας μιλήσω. Το σκέφτηκα και αποφάσισα... Δεν θέλω να στραβώσετε. Τι ρε? Αποφάσισα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω να είμαι παραγωγός της μπάντας. Και τι ρε, πώς το αποφάσισες αυτό τώρα? Τι γιατί ρε, Τζεμ? Εσείς θέλετε έναν άνθρωπο επαγγελματία. Να ξέρει τα πράγματα, να ξέρει τι stage θα κλείσει, πώς θα σας προωθήσει. Εγώ ούτε το μαγαζί μου δεν μπορώ να κουμαντάρω. Δηλαδή μας αδειάζεις? Εγώ? Εγώ έκλεισα κρυφά ραντεβουδάκια με τον παραγωγό. Έτσι. Θα μου πεις και εμένα, ρε, τι είπατε? Ούτως ή άλλως δεν έχει σημασία, την απόφασή μου την έχω πάρει. Από τη στιγμή που μπήκανε ψέματα μεταξύ μας, δεν γουστάρω. Δεν ήξερα, η αλήθεια είναι, πώς θα σου το πω, γιατί εδώ πέρα αυτό συζητάγαμε και με τα παιδιά. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Ότι είναι. Πόσα χρόνια σε ξέρω? Μια ζωή. Υπήρχε περίπτωση ποτέ ο Τεό να σταθεί στο οτιδήποτε εμπόδιο? Όχι ρε, όχι ε. Τέλεια. Και επειδή και εγώ σε ξέρω πολύ καλά, πες μου, τι κλείσατε με τον παραγωγό? Είπες ναι σε ό,τι η παπαριά σου είπε? Ήθελε μια μεσή απάντηση. Ρε φίλε, αφού τα συμφωνήσατε, τι συζητάμε αυτή τη στιγμή? Για άλοθη. Για να μην έχει τύψεις. Ότι και καλά συμφωνείτε κι εσείς μαζί του. Έτσι δεν είναι, Τζεμ? Πόσο καλά σε ξέρω. Λοιπόν, σας εύχομαι να παίξετε πάρα πολύ καλά σήμερα. Βάζω στοίχημα ότι θα είναι και ο παραγωγός από κάτω. Θα είναι όντως από κάτω. Χρήστο, δεν πας στην κονσόλα σου?
Πολύ βαριά το πήρες, ντε. Πολύ βαριά το είπε. Ε, καλά τώρα, δεν τον ξέρεις τον Αλή. Τα λέει τα πράγματα πώς του έρθουν. Ακατέργαστα. Κι εγώ δηλαδή πρέπει να απολογηθώ που ενδιαφέρομαι για την Ευθυμία. Εσύ έκανες αυτό που σου είπε η καρδιά σου. Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, δεν είσαι υποχρεωμένη να απολογηθείς. Αχ, τι θα έκανα χωρίς εσένα. Ποιος είναι τώρα, επιστρέφω. Τώρα! Βρε, καλώς τα κορίτσια, καλώς τα κορίτσια. Καλησπέρα. Πώς πάει το καινούργιο σπίτι, βολευτήκαμε. Βολευόμαστε σιγά σιγά. Η μάνα μου. Γεια σου, Ελή μου. Αγάπη μου, κοιμάται. Κοιμάται το μωρό μου. Κλείσει, πώς από εδώ. Ενοχλώ. Αν ενοχλώ, να φύγω. Όχι, κορίτσι μου, τι λες. Βρε, αγάπη μου, μη βγάζεις νύχια με το παραμικρό. Τι είπα πια. Τι να κάνουμε, έτσι είμαι εγώ. Ναι, να αλλάξεις όμως τώρα. Γιατί έχεις γίνει μανούλα. Δεν μπορεί το παιδί σου να αισθάνεται συνέχεια τσιτωμένη. Αν ενδιαφέρεσαι τόσο για την εγγονή σου, σταμάτα να με τσιτώνεις. Κοριτσιά, ηρεμήστε σας, παρακαλώ. Να φέρω κάτι αλίμο, ένα τσάι. Όχι, εντάξει, με ευχαριστώ. Ωραία, πείτε τα εσείς και εγώ θα πάρω την εγγόνα μου να συζητήσουμε. Ναι. Τι με κοιτάς έτσι. Περιμένεις να πω κάτι εγώ. Περιμένω, ρε μαμά. Να ακούσω μια λογική εξήγηση. Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι στο θέμα της αναδοχής της Ευθυμίας. Μην παριστάνεις τη χαζή. Προφανώς αυτό αναφέρομαι. Ωραία. Ενοχές, τύψεις. Δηλαδή. Όταν η Ευθυμία ήρθε να με βρει, αυτό το τρομαγμένο πλάσμα, γιατί τρομαγμένο είναι, να μου ζητήσει τη βοήθειά μου, με παράδοξο τρόπο βέβαια, εγώ είχα πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου και δεν μπορέσα καθόλου να ασχοληθώ μαζί της. Βασανίστηκα λοιπόν πάρα πολύ και όταν η τύχη την ξανάφερε στο δρόμο μου, είπα μέσα μου ότι δεν μπορώ να την εγκαταλείψω. Ποτέ ξανά. Ρε μαμά, έχεις δουλέψει και με άλλα βασανισμένα παιδιά. Τι παραπάνω έχει Ευθυμία. Την αλήθεια. Μου θύμισε εσένα. Πεισματάρα, ανεδέστατη, πανέξυπνη και ευαίσθητη, όσο δεν φαντάζεται κανείς. Δηλαδή, σου θύμισε εμένα και την υιοθέτηση. Τι φοβάσαι, αγάπη μου. Τι φοβάσαι. Αυτή μπορεί να θέλω να σε αντικαταστήσω. Χάζω, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θα δώσουμε μια ευκαιρία στην Ευθυμία να μας νιώσει σαν οικογένειά της. Καλησπέρα, καλώς ήρθα, καλά να περάσω. Τι κάνεις εδώ, παιδί μου? Τι κάνω εδώ? Ναι. Λοιπόν, θα σου πω τι κάνω εδώ. Τελείωσε, αυτό ήτανε. Ποιο? Αυτό, με τον Στέφανο. Ένα θα σου πω, εγώ δεν είμαι πλασμένη για αγρότησα. Παράτησες τον Στέφανο. Ή τον Στέφανο θα παρατούσα ή θα σκότωνα τη μάνα του. Οπότε αποφάσισα να μην εγκληματίσω. Και δεν μου λες τώρα, αυτό είναι κάτι οριστικό? Θα αντέξεις αρκετό καιρό μακριά από τον Στέφανο? Μυρτιλό, μου τελείωσε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Χαίστηκα. Και όσο ζει η μάνα του, ο Στέφανος δεν πρόκειται να σταυρώσει γκόμενα. Καλά να πάθει. Δεν πειράζει όμως, γιατί εσύ τώρα θα μείνεις εδώ μαζί μας. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι θα στα έλεγα. Προσωρινά όμως, έτσι μέχρι να βρω κάπου αλλού. Τι προσωρινά, παιδάκι μου, όσο θέλεις θα μείνεις. Και να με πιάσει μέση μου στον καναπέ. Ποιο καναπέ, καλέ. Έχει άδειο δωμάτιο. Εμείς μετακομίσαμε σε δικό μας σπίτι. Έλα, μπράβο. Θα τα καταφέρετε? Δεν ξέρουμε. Αν δεν προσπαθήσουμε, δεν θα ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι αυτό το δωμάτιο θα πρέπει να το μοιραστείς με την Ευθυμία. Ποια Ευθυμία? Την Ευθυμία. Αυτό το κοριτσάκι με τα σπίρτα που μάζεψες από το δρόμο. Α, δεν το πήρε και το μάζεψε μόνο, το υιοθέτησε κιόλας. Μάλιστα. Και νόμιζα ότι εγώ ήμουν πιο τρελή στην οικογένεια. Και παραμένεις, μη φοβάσαι. Αυτό το κομμάτι το ξέρετε όλοι σας και είναι αφιερωμένο στην κόρη. Woo!
κοιμάσαι. Πάλι ξενυχτάω. Μα μην ξεχνάς πόσο σ' αγαπάω. Τα βλεφάρα βαραίνουν καθώς τον ήλιο εσύ κοιτάς. Πίσω σου θα με να σε πιάνω αν παραπατάς. Ορίστε, τα ποτά κερασμένα από μένα. Και πού σε? Μη μάθω ότι τους έκανες καμιά στραβή γιατί θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Και εγώ έχω μαύρη ζώνη στο kickboxing. Α! Εσύ πρέπει να σου τεώ, ε! Κάτσε λίγο, να τα πούμε. Όπως βλέπεις, έχω δουλειά. Και εγώ γι' αυτό θέλω να σου μιλήσω εδώ. Το μαγαζί έχει μια δυναμική. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε κανονικό live stage. Είναι live stage. Όχι, δεν κατάλαβες. Εννοώ να παίζουν και άλλες μπάντες εκτός από τους φίλους σου. Α, πολύ ωραία. Τώρα εκτός από την μπάντα θες να μου φας και το μαγαζί. Εγώ δεν έφαγα τίποτα. Έκανα απλώς κάποιες προτάσεις στο Τζεμ και αυτός φέρθηκε έξυπνα. Άρπαξε την ευκαιρία. Και εσύ μπορείς να κερδίσεις. Δεν θα σε αφήσει παραπονεμένο ο φίλος σου. Α, μην ανησυχείς. Ήδη μου έχει κόψει επίδομα. Επίδομα προδομένης φιλίας. Ψηλά στα σύννεφα κοιτάζω. Να ξεμακραίνεις, να πετάς. Να ξεμακραίνεις, να πετάς. Κοίτα, κοίτα, εγκληματικό υφάκι, έχει σκατόφατσα. Έτσι είναι αυτή η τύπη. Killers. Σοβαρά τώρα, ρε παιδιά. Ο Τζεμ πούλησε τον Ντεό. Πετάει τόσα χρόνια φιλίες στα σκουπίδια για ένα κολοσυντάκι. Ένα κολοσυντάκι που θα του φέρει συναυλίες και κόσμο και αν όλα πάνε καλά θα ακολουθήσει κι άλλο συντάκι που θα του φέρει και φράγκα εκτός από φήμη. Έλα μωρέ, μυρίστηκε ψητό και την έπεσε στο Τζεμ. Ναι, δεν ρισκάρουν έτσι αυτοί. Μόνο στο δαράκι πάνε. Ψηλά στα σύννεφα κοιτάζω. Να ξεμακραίνεις, να πετάς. Να ξεμακραίνεις, να πετάς. Να ξεμακραίνεις, να πετάς. 5 λεπτά διάλειμμα και επανερχόμαστε πιο χορευτικά. Λοιπόν, τόση ώρα που σας παρατηρώ, όλο και μου αρέσει περισσότερο η σκέψη. Ποια σκέψη? Κατερίνα, ξεκόλα. Γιατί, αφού είναι τέλεια η ιδέα μου. Για ρίχτω. Λοιπόν, 50 ευρουλάκια για κάθε εμφάνιση που θα κάνεις με τον Κωνσταντίνο. Ε, θα ήταν και πολλές, 2-3 το πολύ. Δηλαδή? Τίποτα μωρέ, να παριστάνεις το κορίτσι μου, βλακίες, άστε να λέει. Και γιατί να το κάνω αυτό? Για να πιστέψει η μάνα του ότι τα έχετε και να σταματήσει να με πρίζει. Κύριε γάμωτο, ήρθε. Ποιος? Η μάνα μου. Εκατό ευρώ εμφάνιση. Με σκοτώνεις. 100 ή βγάλτε πέρα μόνη. Περίμενε. Οκ. Δολοφόνε. Ταύμασέ μου. Τι θες εδώ? Τυχαία, πέρναγα και είπα να σου Παναγιά. Ρε μάνα, δεν καταλαβαίνεις πόσο σπαστικό είναι να μου κάνεις ντου. Δεν είμαι μωρό. Παιδί μου, είδα στο Facebook ότι έχεις κάνει check-in και είπα να πιω ένα ποτάκι. Κακό είναι? Ωρε φίλε, έλεος, ναι είναι. Ωραίο μου, εδώ είσαι. Σε ψάχνω όλο το μαγαζί. Τι? Κωνσταντίνε, ποια είναι η κοπέλα? Κωνσταντίνε, ποια είναι η μεγάλη κοπέλα? Ευθυμία Κόφτο, μάνα. Μάνα, συγγνώμη, δεν θα μου πέρναγε ποτέ από το μυαλό. Δεν πειράζει. Είμαι η Μάγδα, η μαμά του Κωνσταντίνου. Είμαι Ευθυμία, χάρηκα. Κωνσταντίνε, βρε παλιόπαιδο. Γιατί δεν μου είπες ότι έχεις τέτοια κούκλα, μαμά? Εντάξει, εντάξει, δεν χρειάζεται. Η Ευθυμία είναι η κοπέλα μου. Όταν με λέει η κοπέλα του, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Α, τι να σας φέρουμε? Κερνάει το κατάστημα. Χαλάλι τα 100 ευρώ. Κοιμούνται σαν αγελούδια και δεν ήθελα να τους ξυπνήσω. Θα κάτσω λίγο ακόμα. Βέβαια, έλα να κάτσεις ανάμεσά μας, όπως παλιά. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε πάρτι για την επιστροφή σου. Ναι, να κάνουμε ένα πάρτι. Ναι, γουστάρω! Λίγο πιο σιγά. Γουστάρω! Θέλω να βγω, να πιω, να μεθύσω, να χορέψω, να πάω για ύπνο τα ξημερώματα. Όχι να πάω για άρμεγμα τα ξημερώματα. Το έκανες και αυτό.
Καλά στιέβεσαι. Είμαι εξπέρ. 2 καρδάρες γάλα σε 3 λεπτά. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε μια συγχωριανή, η Παγώνα. Αλλά από τότε που τη χάσαμε. Τη χάσατε. Ναι, τη χάσαμε. Θα σου πω την ιστορία τώρα ευθύς αμέσως. Είναι η Παγώνα εκεί. Είναι η γουρούνα εκεί. Λεχόνα μάλλον ήταν γιατί είχε νεύρα. Βλέπει την Παγώνα που την κοιτάζει κάπως. Τα παίρνει η γουρούνα, πέφτει πάνω στην Παγώνα. Πέφτει η Παγώνα και δεν ξανασηκώνεται ποτέ. Τα θηλυκά όταν γεννάμε γινόμαστε αμήλικτα. Καλά, ρέλη μου τώρα. Τι συνειρμός ήταν αυτός που έκανες με τη γουρούνα. Τι να πω, μου ήρθε. Να γυρνάω από τις 12. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Καλύτερα να μην έβγαινα καθόλου. Ωραία. Έλα τώρα να σου γνωρίσω την Τίνα. Έλα. Και γιατί να μου την γνωρίσεις? Γιατί είναι αδερφή μου. Α, και άλλο μέλος στην οικογένεια. Πού ήσουν κρυμμένη εσύ? Στο υπόγειο, λυσοδεμένη. Φαίνεται. Αυτή καλή είναι και λεπούρη. Ναι. Γιατί καλή πάνε χαμένη στη ζωή. Α, καλά, αυτή είναι η χειρότερη από εμάς. Ευθυμία μου, respect. Για να κάτσε εδώ. Δεν έχω για κάτι καλύτερο να κάνω. Εγώ να φεύγω. Δεν θα μας χαλάσει την παρέα, κάτσε κάτω.